Μουσικές περιηγήσεις και χορευτικές παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Σερών στο πλαίσιο της δεύτερης Σερέξπο 2016. Η Φιλαρμονική Νέα Ζύχνης και η Φιλαρμονική Κεδύ Σερών μάγεψαν εχθές Σάββατο και σήμερα Κυριακή, η καθεμία αντίστοιχα, το κοινό που κατάφεραν τις απολαύσει, κάνοντας με τον τρόπο αυτό απαραίτητη την παρουσία τους όχι μόνο στα δρόμενα της Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις. Ναι, δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα. Ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Η Φιλαρμονική Νέα Ζύχνης και πέρσι μας μάγεψε και φέτος. Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, ο μαέστρος καταπληκτικός, το ρεπερτόριο φανταστικό. Μας έχει εντυπωσιάσει ακόμα μια χρονιά και πιστεύω να τους έχουμε δίπλα μας σε κάθε εκδήλωση και τους έχουμε γιατί όσες φορές συζητήσαμε τη βοήθειά τους ήταν εδώ. Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους και εύχομαι να έχουν υγεία τα παιδιά και καλό μέλλον. Και πέρσι και φέτος μας κάνανε την τιμή οι άνθρωποι του επιμελητηρίου να μας καλέσουν και πέρυσι ήμασταν πάλι έτσι αρκετά παιδιά και φέτος το ίδιο. Η Φιλαρμονική βαδίζει, συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις. Σε τέτοιες προσκλήσεις ιδιαίτερα είμαστε πολύ ανοιχτοί γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς να δείχνουμε τη δουλειά μας και να παρουσιάζουμε το έργο μας στον κόσμο. Να δει ότι η Φιλαρμονική δεν είναι απλά ένα κλειστό κλαμπ τηρώντας και κάνοντας κάποιες τυπικές υπηρεσίες, ας το πούμε. Ενώ η Φιλαρμονική είναι κάτι εξαιρετικό, κάτι το οποίο μπορεί να παίξει τα πάντα, μπορεί να συμμετέχει παντού, μπορεί να κάνει τα πάντα και πάνω απ' όλα. Με τη συμπαράσταση των παιδιών. Όπως βλέπετε, ήμασταν παρόν και αποδεχτήκαμε την πρόσκληση του Εμπορικού Επιμελητηρίου και έτσι συμμετείχαμε στην δεύτερη Σερέξπο, η οποία πραγματοποιείται στην πόλη μας και κάναμε μια πολύ όμορφη παρέλαση ανάμεσα στα στενά της πόλης. Περάσαμε από όλες τις καφετέρειες, όπως και από τους κεντρικούς δρόμους, όπου η μπάντα έπαιζε διάφορα ωραία κομμάτια καλοκαιρινά. Ελπίζομαι για να άρεσε σε όλους και πιστεύω ότι από αυτό που καταλάβαμε από τον κόσμο άρεσε, διότι το πρόγραμμα ήταν ιδιαιτέρως καλοκαιρινό. Περιλάμβανε όλες τις καλοκαιρινές επιτυχίες. Πλημμύρισε η έκθεση από τους ήχους της Ποντιακής Λύρας το μεσημέρι της Κυριακής, η οποία έδινε το ρυθμό στα μέλη του Συλλόγου Ποντίων Ακρίτες για να παρουσιάσουν χορούς του τόπου τους. Και δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστούμε.